Η βιταμίνη D είναι πάρα πολύ σημαντική για την υγεία και είναι εξαιρετικά σημαντικό να μετράμε συστηματικά τα επίπεδα της στο αίμα και να λαμβάνουμε μέτρα έτσι ώστε να είναι επαρκής. Σε περίπτωση που ο γιατρός σας κρίνει ότι είναι απαραίτητο να πάρετε βιταμίνη D, έχετε πολλές διαφορετικές επιλογές στην αγορά. Αυτή η μεγάλη πληθώρα επιλογών είναι λογικό να σας κάνει να ρωτιέστε ποια μορφή είναι πιο αποτελεσματική. Δυστυχώ υπάρχει τεράστια παραπληροφόρηση σχετικά με το ποια μορφή είναι η καλύτερη και αυτό έχει ω αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να παραπλανούνται και να υποχρεώνονται να πληρώσουν περισσότερα χρήματα από όσα είναι απαραίτητο. Πολλοί υποστηρίζουν ότι κάποιε μορφέ είναι πιο αποτελεσματικέ έτσι ώστε να δικαιολογήσουν υψηλότερε τιμέ. Όμω δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στη μελέτη που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σα, οι ερευνητέ εξέτασαν τη βιταμίνη D σε τρει διαφορετικέ μορφέ σε κάψουλα, σε σπρέι με λάδι και σε σπρέι με νερό. Και είδαν ότι και στις τρεις περιπτώσεις η αύξηση βιταμίνης D ήταν ίδια. Σε αυτή τη μελέτη οι ερευνητέ δεν εξέτασαν πόσο απορροφήσιμη ήταν κάθε μορφή, αλλά πόσο ανέβαζε τη βιταμίνη D στο αίμα μετά από 8 εβδομάδες. Εξέτασαν δηλαδή ακριβώς αυτό που έχει σημασία. Όπως βλέπετε στο διάγραμμα, οι αριστερές δύο μπάρες με ανοιχτό γκρι αφορούν τη χορήγηση κάψουλας βιταμίνης D. Η αριστερή μπάρα είναι τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα στην αρχή και η δεξιά μπάρα είναι μετά από 8 εβδομάδες. Οι επόμενες δύο μπάρες δείχνουν την αύξηση της βιταμίνης D από την αρχή, που είναι η αριστερή μπάρα, η τρίτη από αριστερά. Και η τέταρτη μπάρα δείχνει τα επίπεδα που επιτεύχθηκαν μετά από 8 εβδομάδε με σπρέι λαβιού βιταμίνης D, ενώ οι μαύρε μπάρε αφορούν το σπρέι με νερό. Οι τέρμα δεξιά μπάρε είναι η ομάδα ελέγχου που δεν του χορηγήθηκε καθόλου συμπληρώμα με βιταμίνη D, αλλά ήταν για σύγκριση. Συγκρίνοντα μεταξύ του τα τρία ζευγάρια μπάρε, βλέπετε ότι η αποτελεσματικότητά του είναι ακριβώ ίδια. Μην σα ξεγελούν λοιπόν λέγοντά σα ότι κάποιε μορφέ βιταμίνη D είναι καλύτερα απορροφήσιμε από κάποιε άλλε. Είναι όλε οι μορφέ εξίσου απορροφήσιμε. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, φαίνεται ότι η βιταμίνη D σα ενδιαφέρει. Πρέπει τότε οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που σα λέω ποια είναι η κατάλληλη ώρα για να πάρετε συμπληρώματα με βιταμίνη D. Θυμίζω ότι πατώντα το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντα το βίντεο, με βοηθάτε πολύ. Σα ευχαριστώ.